κρίσης, το κράτος, όπως και κάθε κράτος, προσπαθεί να βρει πόρους. Είναι αλήθεια ότι πάρα πολλές φορές απορούσαμε, γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αναλογικά του πληθυσμού σε ιδιοκατοίκηση, 75%, και λέγαμε δέστε τους βορειοευρωπαίους, που μόλις σύμφωνα με τα στοιχεία η ιδιωτική κατοίκηση φτάνει το 25% και απορούσαμε γιατί. Νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να καταλάβουμε γιατί. Η έμεση φορολογία, μάλλον η άμεση φορολογία, βάσει ενδείξεων ανάλογα με το πώς βίωνε ο καθένας, δηλαδή ποια ήταν τα... πώς ζούσε, η πρώτη φορά που με τέτοια, ας το πούμε, αντικειμενικά κριτήρια άρχισε να φορολογεί το ελληνικό κράτος ήταν πριν το 81, με υπουργό το Μακαρίτη, το Θανασάκη, τον Κανελόπουλο, όταν φορολόγησε ανακυβισμό τα αυτοκίνητα. Μετά πέρασε στις κατοικίες, μετά πέρασε στις πισίνες και ούτω καθεξής. Και χρόνο με το χρόνο εξελισσόταν. Γιατί? Όσο αυξανόταν οι δαπάνες του κράτους, είτε από τους υπέρογκους μισθούς, είτε από την αύξηση την υπέρογκη των δαπανών του κράτους στη διεύρυνση του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου, έπρεπε να βρεις και άλλους πόρους. Τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο και φτάσαμε κι εμείς να φορολογούμε ή να πρέπει να φορολογούμε όπως υποτίθεται φορολογούν την κατοικία, την ιδιοκτησία ή προηγμένες χώρες. Πριν από 3 χρόνια μπήκε το λεγόμενο χαράτσι. Το προηγούμενο καθεστώς, όπως ξέρετε, δεν φορολογούσε από το πρώτο τετραγωνικό. Σήμερα έχουμε, τα εινοποιούμε αυτά με το ΕΙΠΕΔ και φορολογούμε από το πρώτο τετραγωνικό. Είναι κάποιες σημειώσεις που έχουν τοποθετηθεί πολλοί συνάδελφοι, θέλω και εγώ να τοποθετηθώ. Είναι σημαντικά τα πράγματα τα οποία βελτιώσατε, όπως παραδείγματος χάρη η ιστορία να μπαίνει κάποιος στο σπίτι μου και να με πηγαίνει και αυτόφορο επειδή έχω... δεν έχω τη δυνατότητα να κρατήσω το γραφείο μου και ασκώ το επάγγελμά μου εκεί που είναι και η κατοικία μου. Ήταν ένα πράγμα πολύ σκληρό. Έχετε κάνει αρκετές βελτιώσεις. Όμως θέλω να ρωτήσω. Η φορολόγηση όπως θα γίνει με τις σημερινές πλασματικές αξίες των ακινήτων, αντιλαμβάνεστε ότι περνάμε από το ένα άκρο το προηγούμενο όπου το κράτος είχε υποεκτίμηση της περιουσίας και έχανε χρήματα, σήμερα έχουμε περάσει το αντίθετο άκρο της υπερεκτίμησης της περιουσίας. Με πλασματικές αντικειμενικές αξίες, που σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να βρείτε λύσεις. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μόνος στη ζωή και έχει ένα σπίτι 50 τετραγωνικά πρέπει να φορολογηθεί και έχει και 5.000 ή 9.000 εισόδημα και δεν έχει και τίποτα άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Πόσοι είναι αυτοί? Πόσα λεφτά είναι από τα 2,6 δις, πόσα λεφτά είναι αυτά? Εάν φορολογείται πολύ σκληρά η μεσαία περιουσία, γιατί το 70% όπως ακούς και το 75% βγαίνει περίπου από τη μεσαία τάξη, από τη μεσαία περιουσία. Το 75% της αναζητούμενης φορολογίας. Να δούμε. Και αν δεν μπορείτε από εδώ να δούμε μήπως από το πλεόνασμα που διαβάζουμε ότι μπορεί να είναι 2,5 δις ή 2,3, χρειάζονται 50 εκατομμύρια. Ας τα πάρουμε από εκεί. Να αυξήσουμε τα έσοδα από το χάσιμο, από το πετρέλαιο, που φτάσαμε επιτέλους να ελέγχουμε μόνο τα βενζινάδικα και όχι όλο το άλλο το σύστημα. Να προσθέσουμε από εκεί 50-70 εκατομμύρια και να δώσουμε ένα φορολόγητο, έστω σε αυτόν που δεν έχει τον ίδιο μοίρα και δεν έχει τίποτα άλλο. Ένας δηλαδή ο οποίος έχει ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών στο Παγκράτη και ένα σπίτι 150 τετραγωνικά σε ένα νησί, ας πούμε, στην Λέσβο και κληρονόμησε και από τον πατέρα του 8-10 στρέμματα, αυτός αμέσως έχει μια περιουσία 370.000, που σημαίνει ότι έχει μεγάλη περιουσία, θα φορολογηθεί ως κάτοχος μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Μα αυτός δεν είναι. Κανονικά μπορεί να έχει κι άλλο ένα διαμέρισμα για το παιδί του. Θα μου πείτε γιατί δεν το έγραψα αμέσως για το παιδί του. Βρήκε δηλαδή από το γονιό του,
αγόρασε και αυτός μια ζωή ένα διαμέρισμα, πλήρωσε το φόρο του, έχουμε πλασματικές αξίες, κάτι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό. Εγώ ξέρω, έρχεται αύριο και το νομοσχέδιο για τις κατασχέσεις και θα συμπεριλαμβάνει, υποτίθεται, τα πάντα και όχι μόνο τις κατασχέσεις ακινήτων. Μπαίνει όμως ένα θέμα. 30 χρόνια πορευθήκαμε ωραία, 40, ζούσαμε ένα ψεύτικο κόσμο, αλλά εκείνοι που υπερχρεώθηκαν, πώς υπερχρεώθηκαν. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι δεν φταίνε οι πολιτικοί. Γιατί όλοι οι πολιτικοί ήξεραν ποιο είναι το νομικό καθεστώς και το πολύ πολύ ο καθένας από εμάς μπορεί να έγινε γνώριμο ένα διευθυντής τράπεζας και πηγαίναμε και του λέγαμε βοήθησε τον να πάρει για να κάνει και αυτός το εξοχικό του. Και αν δεν το κάναμε εμείς, να νοηγήσατε κύριε Πρόεδρε, αν δεν το κάναμε εμείς, οι τράπεζες εμένα μου έστελναν τις κάρτες στο σπίτι, χωρίς να κάνω αίτηση. Με έπαιρναν για να πάρω δάνειο, χωρίς να κάνω αίτηση. Και μου το έδιναν. Γιατί τότε οι τράπεζες έκαναν συναγωνισμό ποιος θα έχει μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν οι διοικητές τράπεζες της Ελλάδος τότε. Ποιοι ήταν οι διοικητές σε άλλες τράπεζες, οι ίδιοι που μας έλεγαν. Ελάτε πάρτε, είναι ήδη που μας λένε τώρα, μην παίρνετε, ότι είναι δύσκολο και πρέπει να σας τα πάρουμε. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η κρίση είναι κρίση τραπεζών. Μπορεί να είναι κρίση πολιτική και του πολιτικού συστήματος, αλλά κυρίως συνέβη αυτό που συνέβη και στην Αμερική, αυτό που συνέβη και στην Ιρλανδία και αλλού. Και αυτή η πιπίλα ότι το κράτος είναι εκείνο το οποίο φαλήθησε, είναι εν μέρη σωστή, αλλά και οι τράπεζες είναι το πιο ουσιαστικό. Και φταίνε οι ίδιοι και δεν φταίνε οι πολιτικοί. Εγώ κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνοντας, θέλω να πω το εξής. Αντιλαμβάνομαι ότι. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Έχουν καταθέσει κάποιες προτάσεις. Είπε ο Υπουργός ότι θα τις δεχτούν. Θα κλείσω με ένα θέμα πολύ ευαίσθητο και που έχει να κάνει με την προσθήκη στο νόμο 4072 που έκανε. Συμπεριέλαβε μια κατηγορία και άφηνε απ' έξω μια άλλη κατηγορία. Υποθέτω ότι αυτό θα λυθεί, το είπε και ο εισηγητής μας και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Να σταματώ στα διατηρητέα. Ισχύει σήμερα ότι ένα κτίριο το οποίο είναι πάνω από 100 χρόνων και το έχει κηρύξει μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού, όχι και το ΟΗΠΕΚΑ, μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού, και το έχει κηρύξει ως έργο τέχνης ή ως μνημείο, έχει αφορολογία 1:1.000. Όπως στον άλλο κόσμο που θαυμάζουμε στην Ευρώπη όταν πηγαίνουμε στη Ρώμη ή στο Παρίσι ή αλλού, έχουν μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές αυτά που είναι κηρυγμένα ως μνημεία. Το νομοσχέδιο έρχεται και το παίρνει πίσω στην ουσία αυτό. Ναι, κάνει μια κατηγοριοποίηση με 0,8 επί της παλαιότητας σε εκείνα που είναι 80 ετών πέραν των 80 και πέραν των 106, αλλά πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί ο συμπληρωματικός φόρος, κύριε Υπουργέ, δηλαδή αυτό το 1:1.000. Θα έχω τη δυνατότητα να προσθέσω και ορισμένα άλλα πράγματα κατά τη δευτερολογία μου. Αν μου επιτρέπετε όμως, μου έχουν σταλεί πολλές επιστολές, μια μικρή επιστολή, δύο γραμμές. Από τα χιλιάδες παίρνονται στο mail μου. Μια κυρία λοιπόν μου λέει, σαν βουλευτής είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε την κατρακύλα των τιμών. Όντας ιδιοκτήτρια του 1 δευτέρου εξαδιαιρέτου γραφείου στη Συμβολή των Οδών Σόλωνος και Λυκαβητού, θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Οδός Σόλωνος στη Συμβολή με τη Λυκαβητού έχει σύμφωνα με τους πίνακες αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών συντελεστεί εμπορικότητας 3,5. Τους υπερτριπλασιάζει η αντικειμενική αξία της ιδιοκτησίας. Αυτός ο συντελεστής είναι τελείως πρασματικός. Μια απλή βόλτα και του πιο άσχετου στη Σόλωνος αποδεικνύει άμεσα. Τα περισσότερα καταστήματα είναι κλειστά, με τους άστεγους να κυλούνται στις κλειστές εισόδους των σπιτιών και τα υπόλοιπα να ετοιμάζονται να κλείσουν. Οι τιμές πόλης και ενοικίασης έχουν κατακυλήσει και εντούτοις δεν βρίσκεται πολιτής ή ενοικιαστής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής